Είμαστε στον Ευαγγελισμό, εφημερεύει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι εφημερία πολέμου πραγματικά. Όπως υπόθηκε, είναι 100 άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη ροή περιστατικών, τόσο όσον αφορά τον κορονοϊό, όσο και άλλα νοσήματα, ακριβώς όπως είναι οι προηγούμενες εφημερίες του Ευαγγελισμού. Τι χρειαζόσαστε για να πούμε ότι μπορείτε να βοηθήσετε ουσιαστικά? Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τα αιτήματά μας. Τα αιτήματά μας είναι τα ίδια όπως και πριν. Όπως ξέρετε, όλο το προσωπικό έχει προσπαθήσει να βοηθήσει όλο το λαό σε αυτή την πανδημία. Έχουμε τα πάγια αιτήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνεχώς προσωπικό, προσλήψεις μονίμων ανθρώπων, όχι με συμβάσεις διετίας, τριετίας ή μηνιαίες ή εξαμηνίες ή επίταξη για ένα μήνα συναδέλφων. Θέλουμε μόνιμα κρεβάτια και κλινών και εντατικής. Αν δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οργανωμένα, χρειαζόμαστε άμεσα την επίταξη κρεβατιών από τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν είναι ιδιοληπτικοί οι λόγοι που το χρειαζόμαστε αυτό. Είναι 100 συνάνθρωποι μας οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι εκτός εντατικής αυτή τη στιγμή. Αφού λοιπόν υπάρχουν 100 κρεβάτια εντατικής έξω και ανήκουν στον ιδιωτικό κλάδο, σε συνθήκες πανδημίας δεν οφείλεις να διαχωρίζεις σε ιδιωτικά και μη ιδιωτικά νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε αυτά τα κρεβάτια, όπου και αν ανήκουν. Όχι για ιδιοληπτικούς λόγους, αλλά γιατί τα χρειάζονται οι άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι. Είναι πάγια η ανάγκη για κλίνες ΜΕΘ και ο ιδιωτικός τομέας τις έχει. Δείτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στο νοσοκομείο με τα ασθενοφόρα που είδατε και λίγο πριν να περιμένουν. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, τον Ηλία Σιώρα. Όταν μιλάτε για επίταξη ιδιωτικού τομέα, τι ακριβώς εννοείτε? Εννοούμε ότι δεν ανεχόμαστε να έχουμε 100 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Από τη στιγμή που υπάρχουν ιδιωτικές ΜΕΘ άδειες, είναι έγκλημα να μην επιτάσσονται και να έχουμε διασωληνωμένους σε κοινούς θαλάμους που έχουν αυξημένη πιθανότητα να πεθάνουν πάνω από 50%. Επίταξη μιλάμε ότι οι ιδιωτικές κλινικές, τα μεγαθύρια της υγείας και μεγάλα διαγνωστικά κέντρα να ενταχθούν σε ενιαίο σχεδιασμό, ακόμα και πολλοί γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αυτό δεν σημαίνει για αυτούς επίταξη, σχεδιασμό σημαίνει. Αλλά για τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα μιλάμε χωρίς αποζημίωση. Γιατί είμαστε όλοι επιστρατευμένοι. Γιατροί, νοσηλευτές, όλοι οι υγειονομικοί που υπηρετούμε στο δημόσιο. Δεν μπορεί να στερείς την άδεια, να στερείς το ρεπό, να τον μετακινείς από το γεννηματά στη Δράμα, να τον μετακινείς από το κέντρο υγείας σε νοσοκομείο και αντίστροφα. Και να έχεις τόσο μεγάλη αυστηρότητα και να έχεις και αυταρχισμό απάνω στο προσωπικό του δημοσίου και οι κλινικάρχες να χρησιμοποιούν το προσωπικό τους, το οποίο πληρώνουν με πενταροδεκάρες, για να έχουν κέρδη. Άλλη μια πολύ δύσκολη εφημερία. Αυτή είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας, όλης της Αττικής. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση έχει φτάσει στα όρια της. Είμαστε εδώ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο Καραχρήστο. Άλλη μια εφημερία στον Παπα-Νικολάου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Να ακούσουμε ποια είναι η κατάσταση. Κύριε Καραχρήστο. Καλημέρα. Άλλη μια δύσκολη εφημερία, μια δραματική εφημερία έλαβε τέλος στο Παπα-Νικολάου. Χρειάστηκε να δούμε, να έρθουν για παραπομπή για να τους εξετάσουμε περισσότεροι από 100 ασθενείς με κορονοϊό. Χρειάστηκε από αυτούς να νοσηλευθούν περισσότερους από 60, δείχνοντας ότι και το νοσοκομείο μας και το Εθνικό Σύστημα Υγείας συνολικά δοκιμάστηκαν τα όρια του. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος των νοσηλιών, των ασθενών με COVID, χρειάστηκε άλλη μια κλινική, η πέμπτη κατά σειρά κλινική του νοσοκομείου μας, να μετατραπεί σε κλινική COVID. Ουσιαστικά η γαστρεντερολογική κλινική που νοσήλευε περιστατικά καλέστηκε το μεσημέρι της εφημερίας να εκενωθεί για να μπορέσει να νοσηλεύσει περιστατικά COVID. Τις τελευταίες μέρες η αλήθεια είναι ότι το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης δέχεται ασφυκτική πίεση και σε κλινικές και σε ΜΕΘ λόγω της αύξησης των νοσηλευόμενων ασθενών με κορονοϊό.
Η απόφαση της διοίκησης μπροστά σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση ήταν να μετακινήσει γιατρούς και νοσηλευτές από άλλα τμήματα, από άλλες κλινικές, ώστε να στελεχώσουν την κλινική COVID στο μπλε κτίριο που έχουμε πίσω μας του Ιπποκρατίου. Η αλήθεια είναι ότι ένα χρόνο μετά, 7 Απρίλη του 2020, Παγκόσμια ημέρα υγείας πέρυσι, τα αιτήματα των υγειονομικών δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Ένα χρόνο μετά δεν μπορεί κανένας να μιλάει για μια πρωτοφανή κατάσταση που έχει κάμψει τις αντοχές του νοσοκομείου και βλέπουμε ότι αντί για μαζικές προσλήψεις, αντί να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα που έβαζαν οι μαχόμενοι υγειονομικοί και τότε και συνεχίζουν να τα βάζουν και τώρα, δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η υποτιθέμενη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα της υγείας και με τη λεγόμενο μνημόνιο συνεργασίας που υπάρχει είναι ελάχιστη, με το μεγαλύτερο βάρος να το σηκώνει και πάλι το δημόσιο σύστημα υγείας και χωρίς την κυβέρνηση και τις διοικήσεις να προχωράνε σε αυτό που ζητάνε οι υγειονομικοί, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, την καθολική επίταξή του και την ένταξη των μεγάλων κλινικών στην νοσηλεία και COVID και non-COVID περιστατικών. Αυτό που χρειάζεται έστω και στο και 5 είναι εδώ και τώρα άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και των ιδιωτικών διαγνωστικών αλυσίδων, ώστε να εξασφαλιστούν οι υποδομές, το προσωπικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επίταξη όμως ανεφόρων, χωρίς δωράκια, χωρίς πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα και φυσικά μαζικές προσλήψεις εδώ και τώρα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν κλίνες εντατικής θεραπείας αν είχαν επιταχθεί οι ιδιωτικές κλινικές. Στις 5 ιδιωτικές μεγάλες κλινικές της Θεσσαλονίκης, όπως το Διαβαλκανικό, την Κλινική Άγιος Λουκάς, τη Γενική Κλινική, τη Βιοκλινική και στο Γιανό Σταυρό, μπορούμε να βρούμε 120 μονάδες εντατικής θεραπείας και 1.200 απλές κλίνες του ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσαν να προσθεθούν στο σύστημα υγείας. Και να γυρίσουμε στην Αθήνα για να δούμε τι άλλο μπορούμε να μάθουμε. Είμαστε έξω από την ιδιωτική κλινική Ευρωκλινική, ένα μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, όπως διαβάζουμε και στο site της Ευρωκλινικής, διαθέτει 10 κλίνες ΜΕΘ και έχει όλους τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους. Καταλαβαίνει έτσι κανείς ότι αν προχωρούσαμε σε επίταξη και των κλινών ΜΕΘ και συνολικά του ιδιωτικού νοσοκομείου, θα ήταν ένα πολύ μεγάλο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πάμε όμως να δούμε και τι γίνεται σε ένα άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Έχουμε έρθει έξω από την ιδιωτική κλινική Υγεία, μία από τις μεγαλύτερες στην Αττική, όπως μπορεί να δει κανείς, και το μαρτυρούν και τα στοιχεία που διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της κλινικής, καθώς συγκεκριμένα βλέπουμε ότι διαθέτει συνολικά 33 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας. Καταλαβαίνουμε ότι το αίτημα των υγειονομικών για άμεση επίταξη χωρίς καμία αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα, για να μην θησαυρίζουν άλλο οι κλινικάρχες της υγείας, είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν φτάνει που οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών νοσοκομείων θησαυρίζουν στην πανδημία, που θησαύριζαν και σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας λόγω των ελλείψεων που υπήρχαν επί χρόνια με τις κυβερνητικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Τώρα υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα. Οι υγειονομικοί το ονομάζουν πανδημία μέσα στην πανδημία. Τι εννοούν? Ότι πολλά νοσοκομεία, όπως και ο Ερυθρός Σταυρός πίσω μας, έχουν γίνει νοσοκομεία μίας νόσου, δηλαδή εξυπηρετούν μόνο ασθενείς COVID. Και το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί οι ασθενείς με σοβαρότερα ή λιγότερα σοβαρά νοσήματα, τι έχουν απογίνει οι άνθρωποι? Ή περιμένουν ή πάνε και πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα. Ποιες είναι άραγε οι επιπτώσεις? Τι γίνεται με εκείνους τους ασθενείς εκτός COVID? COVID είναι σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της Αττικής. Πού πάνε, κινδυνεύουν, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Κινδυνεύουν και έχουμε αυξημένη θνητότητα. Υπάρχει ένας όρος που κατά τη γνώμη μου είναι φρικιαστικός και λέγεται πλεονάζουσα θνητότης. Δηλαδή, τα περασμένα χρόνια, στην τελευταία πενταετία, μέσον όρο στην Ελλάδα, είχαμε 120.000 θανάτους περίπου.
Το 2020 είχαμε 130.000 θανάτους. Από αυτές τις 10.000 επιπλέον, οι 5.000 είναι από COVID. Οι άλλες 5.000 είναι από non-COVID. Και το είδαμε από την πρώτη φάση, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς, παραμελημένους ασθενείς που δεν χειρουργούνται και έχουμε αυξημένη θνητότητα, μειωμένη προσέλευση αυτών των αρρώστων στα εξωτερικά ιατρεία, μειωμένα χειρουργία. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε 14 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι 6. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Η καρδιοχειρουργική δεν λειτουργεί καθόλου. Υποτίθεται θα πούμε στο Ωνάσιο. Πόσους να απορροφεί στο Ωνάσιο? Και τους ανασφάλιστους δεν τους απορροφά το Ωνάσιο. Ζητάει 5 και 10 χιλιάδες ευρώ. Έχουν χαθεί 100 χειρουργία καρδιάς αυτό το μήνα που είναι κλειστό το καρδιοχειρουργικό τμήμα. Και ούτω καθεξής και για τις άλλες ειδικότητες. Μην μιλάμε μόνο συγκεκριμένα για αυτήν. Επομένως, παραμελημένοι άρρωστοι από το ίδιο το σύστημα. Άλλοι δεν προλαβαίνουν να έρθουν. Άλλοι δεν έχουν λεφτά να πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Και κάποιοι λίγοι, ένα ποσοστό έρχεται εδώ πέρα, γιατρεύεται. Γι' αυτό είπαμε από την αρχή για την επίταξη να ξεκαθαρίσουν τα νοσοκομεία, να δέχεται και ο ιδιωτικός τομέας COVID περιστατικά. Αλλά ο προϋπολογισμός, η στρατηγική τους είναι αυτή, μέσα στην περίοδο της κρίσης, να θησαυρίζει πραγματικά, να κερδοσκοπεί ο ιδιωτικός τομέας. Και το υγειονομικό κίνημα και εμείς σαν Ευαγγελισμό μιλάμε για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας. Έχουμε πλέον πιστεί, και ο πιο δύσπιστος μπορεί να πιστεί, πιστεύω σε αυτή τη φάση, ότι αυτό το αφήγημα περί συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας, ανεξάρτητα αν θα είναι ισοδύναμη όπως λέει η Νέα Δημοκρατία ή ανεξάρτητα αν θα είναι κάπως βοηθητικός υποτίθεται ο ιδιωτικός τομέας όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το αφήγημα περί συνύπαρξης έχει καταρρεύσει.